Ήδη από τους προλαλήσαντες συντρόφους μου βουλευτές αναδείχθηκαν πολλές πλευρές ενός απάνθρωπου συστήματος υγείας σαν αυτό που υπάρχει σήμερα. Κύριε Υπουργέ, στις 19 του Σεπτέμβρη που μας πέρασε, πρόσφατα είχατε αναλάβει σαν Υπουργός Υγείας, κάνατε μια δήλωση ότι συνεχίζουμε να υλοποιούμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ΕΣΥ, στον εξορθολογισμό του ΕΟΠΗ, στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στη δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους Έλληνες και στην ομαλή συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης, του εξορθολογισμού, της αναβάθμισης, της παράδοσης στον ιδιωτικό τομέα, αλίμονο τα ζούνε οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Νοσοκομείο Λευκάδας. Οι εργαζόμενοι κραυγάζουν για τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού του νοσοκομείου. Είναι αυτοί που πότε τους χειροκροτάτε και πότε τους δέρνετε. Όταν ζητάνε και απαιτούν λύσεις, όχι για τον εαυτό τους, τον βάζουν δεύτερο για τις νοσηλευτικές μονάδες. Στο ίδιο νοσοκομείο είναι κενές στο 70% των οργανικών θέσεων. Αυτή η έλλειψη τους γονατίζει. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις καθημερινά, αφήνουν κομμάτια στο νοσοκομείο από τον εαυτό τους. Πόσο θα αντέξουν? 31 Δεκέμβρη απολύονται 24 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη σύντηση, στη φύλαξη. Είναι αυτοί που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εργάζονται με κουτσουρεμένα δικαιώματα, αντιμέτωποι καθημερινά με την απόλυση, την αντικατάσταση και τώρα αντιμέτωποι με την ανεργία. Έχετε δρομολογήσει το έσχος της επιστροφής των εργολάβων στα νοσοκομεία? Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Το έχετε δηλώσει ξεκάθαρα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικά δεν είναι αναγκαστικά κρατικό σύστημα υγείας. Αλλή μόνο στον Κοσμάκη. Αυτό πάει πακέτο με τις 200 κενές οργανικές θέσεις του νέου οργανογράμματος. Σας το έχουν στείλει. Πού είναι? Κρυμμένο στα σιρτάρια σας. Γιατί αν επιστραφεί πίσω στο νοσοκομείο θα σας κυνηγάνε με πέτρες. Γιατί θα σας ξεμπροστιάσει. Νοσοκομείο Αγρινίου. Ξενοδοχειακές υπηρεσίες πεντάστερου ξενοδοχείου. Νοσοκομειακές. Το λένε το νοσοκομείο του θανάτου. Πριν μερικούς μήνες έκλεισε η μονάδα εντατικής θεραπείας. Όποιος έμπαινε ζωντανός έβγαινε πεθαμένος έξω. Τραγικές καταστάσεις. Το ενεργοποιήσατε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Σαν μονάδα εντατικής θεραπείας COVID. Δεν υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας για τις άλλες παθήσεις. Δραματική υποστελέχωση. Οργανογράμματα του νοσοκομείου που πάνε πίσω σε δεκαετίες, δανεισμένα από άλλο νοσοκομείο. Οι μπαρμάρινες ταμπέλες όμως που γράφουν τα ονόματα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που περάσαν είναι καλά καρφωμένες στον τοίχο. Δεν υπάρχει εξονικός τομογράφος. Δεν υπάρχει, όπως είπα, μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο κόκκινο η δυνατότητα νοσηλείας περιστατικών κορονοϊού. Είδε ασθενείς μεταφέρονται σε νοσοκομεία όμορων ομών. Φυσικά δεν γίνεται λόγος για περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΔ ή σε απλές κλίνες COVID. Και εδώ οι εργολάβοι έχουν μαζευτεί και σπρώχνει ο ένας τον άλλον στην πύλη του νοσοκομείου για να αναλάβουν τις θέσεις στην καθαριότητα, τη σύντηση, τη φύλαξη από τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δηλαδή αυτούς που στις 31 Δεκεμβρίου θα τους πετάξετε στο δρόμο. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρατάει με νύχια και με δόντια ζωντανή τη δυνατότητα περίθαλψης περιστατικών COVID. Άρτα, Γιάννενα, Πρέβεζα, το ίδιο. Μεσολόγγι. Οι αναστολές εργασίας έχουν γονατίσει το υπάρχον προσωπικό. Βρίσκονται σε απόγνωση. Μας το είπανε πριν δύο μέρες που συναντηθήκαμε μαζί τους. Λειτουργούν κλίνες COVID χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Φεύγουν οι επικουρικοί γιατροί χωρίς να αναπληρώνονται. Ζητάνε οι εργαζόμενοι αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Εσείς τι τους απαντάτε? Μετατροπή του νοσοκομείου ουσιαστικά σε ένα κέντρο υγείας ή ακόμα χειρότερο και κλείσιμο. Τους πετάτε στα μούτρα το νέο ΕΣΥ. Είναι απεγνωσμένοι και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής.
Η κυβέρνησή σας πατάει στο έδαφος που τους έστρωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ενισχύεται συνειδητά και μεθοδευμένα, και την δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση. Ενισχύεται συνειδητά και μεθοδευμένα την επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Τι λέτε στο λαό? Αν θέλετε να ζήσετε, περάστε από το λογιστήριο. Ντροπή σας. Ντροπή και σε όποιον το αποδέχεται αυτό. Εσείς είπατε στις 17 του Σεπτέμβρη, ανενδίαστα, σε ραδιοφωνική σας συνέντευξη, στον πρωτοψάλτη που υποστηρίζει την πολιτική σας εκεί πέρα, στο Sky, ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας συμφέρει το κράτος, λέει, περισσότερο, να δίνεται από έναν ιδιώτη. Μέχρι τώρα δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειές σας για ξερίζωμα των κατακτήσεων του λαού στην υγεία. Και αυτό όχι τυχαία. Σας καθυστέρησε η αποφασιστική στάση που έδειξαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Σας καθυστέρησε η οργανωμένη αντίσταση στην πολιτική σας με μπροστάρι το κουκουέ. Η αντίσταση και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων. Μια πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν κόστος για το κεφάλαιο, αλλά σαν χρυσορυχείο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους δικούς σας. Αυτούς στηρίζετε. Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους ανάπτυξης και τίποτε άλλο. Είναι άσπρο ή μαύρο. Ο ένας είναι ο δρόμος που θα κυριαρχεί το κριτήριο της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών και ο δεύτερος, ο σημερινός, που αντιμετωπίζει την υγεία σαν εμπόρευμα. Ναι, υπάρχει αντιπαράθεση και μάλιστα δυνατή. Και αυτή η αντιπαράθεση θα κρίνει αν θα κατακτηθεί ένα σύστημα υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή όχι. Τίποτε άλλο. Τελεία. Με αυτή τη λογική καλούμε σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάθε υγειονομικό που στέκεται απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις που δρομολογεί η κυβερνητική πολιτική, που αρνείται να υποτάξει την επιστήμη του στην κυβερνητική πολιτική του νοσοκομείου επιχείρησης, που θέλει να υπερασπιστεί τις ανάγκες των ασθενών. Καλούμε το λαό σε καθημερινή πάλη για να μην αφαιρεθούν δικαιώματα, για να δυσκολέψουμε την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, αλλά και να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Πρέπει να δυναμώσει η πάλη ευρύτερων λαϊκών μαζών για να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, για πανεθνικό κεντρικό σχεδιασμό και λαϊκό έλεγχο. Αυτές είναι μόνο οι συνθήκες στις οποίες δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του λαϊκού συστήματος υγείας, στο επίπεδο όμως που θα μπορεί να καλύψει τις συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες και όχι να φουσκώνουν τα πορτοφόλια των επιχειρηματιών.